Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί μου, συνετελέστη ένα μεγάλο θαύμα από τον Χριστό, εθεράπευσε δηλαδή έναν άνθρωπο εκ γενετής τυφλών. Και αντί όλοι να δοξολογούν και να υπολογούν τον Θεό, γι' αυτό το μέγα γεγονός που άλλος δεν μπορούσε ποτέ να το κάνει και ποτέ δεν ξανάγινε στην ανθρωπότητα, περιέβαλε κάποιους οφθόνους και η ζήλια. Γι' αυτό το πάθος θέλω να μιλήσω, αδελφοί μου, σήμερα, για το φθόνο. Και παίρνοντας από το Ευαγγέλιο το στίχο, εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Φοβερό, αδελφοί μου, το πάθος του φθόνου, ναι. Είναι η πιο ολέθρια αδυναμία ο φθόνος από όλα τα άλλα πάθη που έχουν. Πικραίνει και ταράσει την καρδιά μας, σκοτίζει τη διάνοιά μας, διαστρέφει το λογικό, συγχύζει την ορθοφροσύνη μας, οδηγεί τον άνθρωπο σε ανεπίτρεπτους παραλογισμούς και πράξεις. Ο φθόνος μας εξαντλίζει και μας γελιοποιεί ενώπιον των ανθρώπων, αδελφοί μου. Είδατε τους φθονερούς Φαρισαίους πώς ενήργησαν και πώς φέρθηκαν όταν πληροφορήθηκαν το μοναδικό και καταπληκτικό θαύμα στην ιστορία του κόσμου, την θεραπεία δηλαδή του εκγενετής τυφλού. Πολύ καλά αντιλήφθηκαν ότι ο Χριστός ήταν αυτός που έκανε το θαύμα, ναι, και προσπάθησαν να διαγράψουν αυτό το μεγάλο θαύμα. Επειδή όμως ήταν αδύνατο, άρχισαν τότε να κατηγορούν και να συκοφαντούν τον ίδιο τον Χριστό. Είπαν, ο άνθρωπος ούτως ούκ έστιν εκ του Θεού, γιατί δεν τηρούσε, προσέξτε, την αργία του Σαββάτου. Είπαν, εμείς καθώ άνθρωποι που μελετώμε τα σγραφάς, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Μωρά και παράλογα, αδελφοί μου, αυτά που είπαν, ώστε ο αγράμματος τέος πλέον τυφλός να τους αποστομώσει και να τους γελιοποιήσει. Οι Φαρισαίοι, αν ήταν πράγματι, αδελφοί μου, ευσεβείς, όπως ήθελαν να φαίνονται, αν ήταν πιστοί και υπάκουοι στον Θεό, αν με ευλάβεια μελετούσαν την Αγία Γραφή, τον νόμο και τους προφήτες, αν λόγω της θέσεώς τους ήταν ειλικρινείς διδάσκαλοι και άξιοι καθοδηγητές του λαού, θα έπρεπε να αισθανθούν μεγάλο θαυμασμό και ασυγκράτητο ενθουσιασμό για το πρωτοφανές αυτό θαύμα που έκανε ο Χριστός. Η καρδιά τους θα έπρεπε, αδελφοί μου, να πλημμυρίσει από μεγάλη χαρά και γι' αυτό να δοξάζουν τον Θεό. Να θεωρήσουν το θαύμα ως μία θεόσταλτο ευκαιρία για να διδάξουν το λαό, να τον διαφωτίσουν, να τον ενισχύσουν την πίστη και να τον οδηγήσουν στον δρόμο του Θεού. Σαν καλοί μαθητές και μελετητές της Αγίας Γραφής και της παραδόσεως, γνώριζαν καλύτερα από κάθε άλλον ότι εκ του αιώνος ούκ υπούστη ότι ήνυξεν τους οφθαλμούς τυφλού και γεννημένη και ότι αυτός που έκανε το θαύμα μη ειν παρά του Θεού ούκ δύνατο ποιήν ουδέν, αδελφοί. Αλλά ο φθόνος τους έκανε να μην θέλουν να δουν την αλήθεια, ναι, και το χειρότερο να προσπαθούν να διαστρέψουν την αλήθεια και να συκοφαντήσουν το παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Άλλωστε, αδελφοί μου, καθόλου το διάστημα της τριετούς δημοσίας ζωής και δράσεως του Χριστού μας, ο φθόνος προς Αυτόν χαρακτήριζε την ίδια τη στάση.
μαχαίρι δίκοπο ήταν για αυτούς η εκφράση σεβασμού και θαυμασμού του λαού προς αυτόν. Όταν οι δικοί τους υπηρέτες τους είπαν κατά πρόσωπα ότι ουδέποτε ούτως ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, αυτοί τότε ταραζόντουσαν και αγανακτούσαν γεμάτοι φθόνο, κακία και ζήλα. Όταν τους πληροφορούσαν ότι οι άνθρωποι του λαού ήταν κατάπληκτοι μπροστά στα πολυάριθμα θαύματα του Χριστού και ότι δόξαζαν τον Θεό και έλεγαν ουδέποτε ούτως είδομεν, αυτοί καταπικραμένοι έμοιαζαν σαν να έπιναν χολή. Ο φθόνος, αδελφοί μου, ήταν που τους εξώθησε στο μεγαλύτερο έκδημα της ανθρωπότητος από Αδάμ μέχρι τη συντελεία στο αιώνα. Ομιλώ για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τόσο καταφανής ήταν ο φθόνος τους, ώστε και ο Πιλάτος αντιλήφθηκε σαφέστατα την πράξη αυτή, όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι γνώριζε ο Πιλάτος πολύ καλά ότι δια φθόνου παρέδωκαν τον Χριστό ή να σταυρωθεί. Αλλά ο φθόνος δεν ήταν μόνο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αδελφοί μου, των Φαρισαίων και των γραμματέων της εποχής εκείνης. Ήταν και είναι πάθος που καταδυναστεύει τις καρδιές πολλών ανθρώπων όλων των γενεών. Ναι, και στις μέρες μας δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι φθονούντες. Τους συναντούμε σχεδόν σε κάθε μας βήμα. Ναι, υπάρχουν μεταξύ συντεχνιών, μεταξύ αυτών που εργάζονται στον ίδιο χώρο, μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου οργανισμού, του Υπουργείου, του Δήμου, του Σχολείου, μεταξύ πολιτικών αλλά και εκκλησιαστικών αρχόντων, μεταξύ επαγγελματιών και συνεταίρων. Υπάρχουν, αδελφοί μου, και το γνωρίζετε, στην ίδια τη γειτονιά, ακόμη και μέσα στην οικογένεια της οποίας ίσως κάποια μέλη φθονούν τα άλλα. Γνωρίζετε εσείς, αδέλφια μεταξύ τους, συγγενείς κλπ. Ο φθόνος, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν κάνει διάκριση ηλικίας. Μπορεί να το συναντήσετε στην πρώτη παιδική ηλικία, μέχρι και τις βαθυτά της γεροντικής. Είναι το αδικότατο πάθος που κάνει τον φθονερό να λυπάται, να πάσχει, να περιέρχεται πολλές φορές από αγχώδη κατάσταση για τα καλά όπου ο άλλος, ο γείτονάς του, ο συνάδελφός του, ο γνωστός του, καμιά φορά και άγνωστός του έχει. «Ο φθόνε ρίζα θανάτου», μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πικραίνεται, αδελφοί μου, ο φθονερός όταν βλέπει τον άλλον να είναι υγιής, εργατικός, να είναι ευφυής και ικανός, να έχει διανοητικά και πνευματικά προσόντα, καλοσύνη και αρετή, να προοδεύει στο επάγγελμά του, στην επιστήμη, να καταλαμβάνει θέσεις και αξιώματα. Φτάνει μέχρι τέτοιου σημείου κατά τόσο ο φθονερός, ώστε να φθονεί ακόμη και τον ίδιο, τον έφηβο, τον γέροντα, το ίδιο το παιδί, ακόμη και τον ευεργέτη. Γι' αυτό λέει ο λαός: δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός από εκείνον τον οποίο έκαμε στην ευεργεσία. Αλλά τι και αν έφτεξαν όλοι αυτοί, αδελφοί μου, ώστε να φθονεί και να τους αντιπαθεί, ακόμη δε και να τη συμβεβουλεύεται ο φθονερός, μήπως τάχα αυτοί που προόδευσαν αντίκρισαν τον φθονερό και τον ζηλιάρι, μήπως τα προσόντα που έχουν τα πήραν από αυτόν? Όχι βέβαια, ο Θεός τους τα έδωσε. Ο φθόνος είναι πλέον άδικο και παράλογο και αδικολόγητο πάθος, αδελφοί μου. Για όλα τα άλλα πάθη, λέει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, μπορεί κάποιος να βρει και να προβάλλει μία πρόφαση για να την αντισταθεί και να δικαιολογηθεί. Ο φθονερός όμως δεν έχει καμία απολύτως πρόφαση
Γι' αυτό και είναι εντελώς αδικαιολόγητος κάποιος που διακατέχεται από το πάθος αυτό το οποίο αναφέρω. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν υπάρχει τίποτα νιαρότερο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από το να δαγκώνεται κανείς για την ευημερία του άλλου. Να τρίζει τα δόντια του και να λιώνει. Τίποτα φοβερότερο, τίποτα αθλειότερο από το να κυριαρχείται, να πάσχει και να μετεξελίσσεται από το πάθος αυτό του φθόνου. Και πάλι λέγει αδελφοί μου ο Μέγας Βασίλειος, ας προφυλαχθούμε όλοι μας και εγώ και εσείς από το πάθος αυτό του φθόνου, της ζήλιας, αυτό της κακίας. Γιατί αδελφοί μου, να σας πω το παράδειγμα, όπως η σκουριά καταρακώνει το σίδερο, έτσι και ο φθόνος την ψυχή εξαναλύσει και αλλοιώνει αμυντικά.